Μας πιάσανε! Ω! Γεια! Καλησπέρα σε όλους. Άλλο ένα The Barber Shop ξεκινάει με το ύποπτο Μούση στον Omnia TV και μαζί μου έχω τον... Ποιον? Το Γερό Γκρινιάρη. Γεια σου αγαπητέ Γερό. Γεια σας κύριε ύποπτο Μούση, γεια σας παιδιά. Τι κάνετε κύριε Γερό μου? Καλά είμαι, λίγο τα αρθρητικά, αλλά εντάξει, κατά τα άλλα. Αρθρητικά, τι, τρίζει. Τώρα, γεράματα. Αυτά που διαβάζεις σε πειράζουν, νομίζω. Καλά, αυτά, στα να πάνε. Αυτά που διαβάζεις είναι αυτά που σε πειράζουν και αυτά που μας έφερες εδώ να διαβάσουμε μαζί, νομίζω επίσης. Ναι, τέτοια, πώς το λένε, ωραία πράγματα δεν μπορεί να τα κρατήσεις μόνος, θες να τα μοιράσεις. Αυτό είναι, να μοιράζεσαι. Ναι. Τι, πώς προέκυψε όλη αυτή η κατάσταση, τι φλάσε φάγες εσύ και άρχισες να ψάχνεις αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα από κάποιες αναφορές που λέγανε, ξέρω εγώ, Γεωργιάδης είπε αυτό, Γεωργιάδης είπε εκείνο, Γεωργιάδης είπε το άλλο. Και επειδή θέλω γενικώς να έχω την πηγή, ας πούμε, που το είπε, σε κάποια βάση λέω κάτσε να δω, γιατί λέγανε για μια ερώτηση που έκανε στη Βουλή, να ψάξω να τη βρω από την πηγή της. Και διαπίστωσα ότι υπάρχει τεράστιο υλικό, το οποίο είναι ανεκμετάλλευτο, μένει εκεί πέρα και είναι κάτι το οποίο είναι χρήσιμο να μοιραστείς. Και δεν, πώς το λένε, μένει ανεκμετάλλευτο και δεν μπορεί να χαρίσει γέλιο ή και κλάμα να αποδά στον κόσμο. Γέλιο και κλάμα, πραγματικά. Αυτό είναι το παιχνίδι, ουσιαστικά. Ναι. Από το ψάξιμο που έχεις κάνει και τα λοιπά, επειδή τέλος πάντων υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση με το site και αυτά της Βουλής και τέτοια και η αρχιοθέτηση και μπράβο και ζήτω και ένα εκατομμύριο και τι γίνεται με αυτό το πράγμα, εσύ ψάχνοντας όλο αυτό, τι αντιμετώπισες, άξιζε το ένα εκατομμύριο αυτό? Το ένα εκατομμύριο αυτό θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, αν ήταν σε κατοχικές δραχμές τότε που το ένα καρβέλι ψωμί έκανε ένα εκατομμύριο, τότε θα μπορούσα να πω ότι ίσως και να άξιζε τα λεφτά του. Αυτό που έχουν φτιάξει, το οποίο το λένε site της Βουλής και ειδικά σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, που το ονομάζουν κοινοβουλευτικό έλεγχο, είναι επιϊκώς απαράδεκτο. Είναι αστείο. Είναι αστείο να το λένε site. Και μάλιστα πληρώσανε, λέει, ένα εκατομμύριο, ξέρω εγώ, 40.000, δεν το θυμάμαι ακριβώς το νούμερο τώρα. Συν 48.000, λέει, για την εκπαίδευση του προσωπικού. Να εκπαιδευτεί το προσωπικό σε τι πράγμα? Δεν ξέρω, μάλλον στις φωτοτυπίες. Α. Γιατί οι ερωτήσεις όλες είναι φωτοτυπίες, δεν είναι. Ναι, νομίζω ψηφιακή. Ότι θα το δούμε κιόλας. Ναι, είναι κάτι άθλιες φωτοτυπίες κιόλας. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Είναι απερίγραπτο. Δεν έχει ίντεξ, δεν έχει τίποτα. Για να ψάξεις να βρεις κάτι, πρέπει να σου βγει η πίστη. Τι είναι, ρε παιδιά? Μόλις ακούστηκε ένα μεγάλο μπαμ από τη Στουρνάρη. Παίζουν τα παιδιά πάλι. Έτσι. Και μεγάλο όμως ήταν το μπαμ. Sorry κιόλας, αλλά ήταν μεγάλο το μπαμ. Και χάσαμε και το ίντερνετ. Χάσαμε και το ίντερνετ. Κάτσε, γιατί μπορεί να μην έχεις εσύ. Έχουμε. Εγώ είμαι online. Έτσι δείχνει τουλάχιστον το μηχάνημά μου. Όποιος μας ακούει, αν μας ακούει, να μας πει ότι μας ακούει. Μας ακούει. Είμαστε αέρα. Παίζουμε. Δεν χάσαμε το ίντερνετ. Αλλά ήταν ένα αρκετά μεγάλο μπαμ. Θα μάθουμε σε λίγο τι θα μπορούσε να είναι αυτό. Μπορεί να γίνει ένα μπαμ στις ιντερνετικές δικτυακές εμπλοκές και πολλές άλλες βλακές μπορώ να πω με αυτό το μπαμ. Αλλά εντρυφήσουμε λίγο στο περιβάλλον Βουλή, διότι πρόκειται να δούμε διάφορα πράγματα που σίγουρα πιθανόν να μας δημιουργήσουν τριχόπτωση ή να μας κάνουν να βγούμε τελείως έξω από τα ρούχα μας, και θα καταλάβετε τι λέω σε λίγο. Τι, πώς να πω, είναι εύκολο για ένα πολίτη να ψάξει να βρει, τουλάχιστον από τη δική σου εμπειρία, να ψάξει να βρει επερωτήσεις βουλευτών, να καταλάβει τέλος πάντων ποια είναι η δραστηριότητα του κάθε βουλευτή στη Βουλή? Όχι.
Είναι πολύ δύσκολο. Όσον αφορά τα πολύ πρόσφατα, πρώτα απ' όλα να πω γενικότερα ότι ναι, ναι, υπάρχουν, ας πούμε, ερωτήσεις που τις έχουν σαν index, σαν τίτλο, δεν υπάρχει ερώτηση μέσα. Α, μάλιστα. Ανοίγεις το site της Βουλής, λες κάτσε να δω τι ερώτησε ο βουλευτής, δεν υπάρχει ερώτηση. Όπου υπάρχουν ερωτήσεις είναι κάτι άθλια φωτοτυπίες, κάτι άθλιες φωτοτυπίες. Mm-hmm. Προφανώς από κάποιο σκάνερ είναι αυτά για να μπουν στον υπολογιστή, αλλά δεν έχουν καν μπει στον κόπο να το κάνουν έγχρωμο. Και το λέω αυτό γιατί σαν φωτοτυπία, εντάξει, δεν πειράζει. Ένα κείμενο το διαβάζεις και έγχρωμο. Πολλές ερωτήσεις συνοδεύονται, ναι, από φωτογραφίες. Ή από, ξέρω εγώ, σου λέει, βάζω επισυνάπτω το εξώφυλλο μιας εφημερίδας στην οποία αναφέρεται η ερώτηση. Ναι, ναι, ασπρομαυρίλα. Το οποίο όχι απλώς ασπρομαυρίλα, αλλά ασπρομαυρίλα μαύρη. Σαν να μην δε φαίνεται τελείως καθόλου. Λες, εντάξει, εμπιστεύομαι τον βουλευτή που το γράφει. Αυτό. Και εκεί είναι τα προβλήματα. Όταν εμπιστεύεσαι τον βουλευτή, ναι, που το γράφει. Ναι, τέλος πάντων, από εκεί και πέρα όμως, οι πρόσφατες υπάρχουν πάλι σαν στοιχεία στο site, πάλι δεν έχουν τις ερωτήσεις. Έχω δει άλλες που δεν έχουν τις απαντήσεις, που έχουν ερωτηθεί πριν από ένα χρόνο, δύο χρόνια. Και δεν υπάρχει καμία απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση. Τρέχα γύρευε δηλαδή γενικώς. Επειδή ακριβώς είναι αυτά και οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι σε σκαναρισμένα σαν φωτοαντίγραφα, δεν μπορείς να ψάξεις κιόλας εύκολα με λέξεις κλειδιά. Δεν υπάρχει, ναι, search. Δεν ταγκάρονται. Με έναν τρόπο δεν τα ταγκάρει κανείς. Ακόμα και οι τίτλοι είναι, νομίζω, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο, ένας υπάλληλος βαργιστημένος ο οποίος περνάει ό,τι τίτλο νομίζει. Αχα. Δεν είναι καν πολλές φορές ο τίτλος που έχει βάλει ο ίδιος ο βουλευτής, είναι, λέει, περί του τάδε, ξέρω εγώ, περί των κατοχικών αποζημιώσεων, ας πούμε. Τώρα, αν γράφει κάτι σοβαρό ή όχι, δεν μπορεί να το ξέρεις. Το σοβαρό ή όχι, νομίζω ότι θα το δούμε. Αλλά έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει τρόπος ψαξίματος μέσα από το site, ούτε καν βάση αυτών των τίτλων, των ελλειπών κλπ. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τρόπος ψαξίματος. Υπάρχει να ψάξεις τους βουλευτές, αυτούς που είναι τώρα στο κοινοβούλιο. Μάλιστα. Αυτοί που είναι παλιότερα δεν υπάρχουν στην ανάλογη επιλογή. Παρ' όλα αυτά, άμα πας πίσω, ας πούμε, στο χρόνο, ο οποίος φτάνει μέχρι το 2010 μόνο, πιο πίσω τουλάχιστον εγώ δεν βρήκα, δεν ξέρω, ναι, κάτι δεν έκανα καλά, ναι, δεν υπάρχουν. Αλλά θες να πας στο 2010, ας πούμε, ξέρω εγώ, και βρίσκεις το Βελόπουλο, ο οποίος δεν είναι τώρα, αλλά θα τον βρεις τυχαία. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα ρημάδι το οποίο μάλλον έχει φτιαχτεί για να μην μπορεί να ψαχτεί. Mm-hmm. Το οποίο και κατ' ουσίαν μάλλον ίσως και να έχουν και ένα δίκιο από μία άποψη. Γιατί όλο αυτό από ό,τι κατάλαβα είναι θεατράκι, να κάνουν κάποιες ερωτήσεις για τα μάτια του κόσμου. Ότι και καλά κάνουν κάτι. Ναι, στις περισσότερες ερωτήσεις εγώ πιστεύω ότι καν έχουν διαβάσει την απάντηση. Λογικό. Λογικό μου ακούγεται. Εγώ θα έλεγα να πάω να δούμε λίγο το υλικό που μας έχει φέρει. Να δούμε λίγο μια εικόνα του παιχνιδιού που παίζεται και όλου αυτού του θεάτρου, όπως το τουλάχιστον από αυτά που είδα πολύ εύστοχα χαρακτήρισες. Πάμε σε μια ερώτηση που έκανε ο Άδωνος Γεωργιάδης 17 Σεπτέμβρη του 2012 στους Υπουργούς Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών, όπου λέει: Θέμη, επίθεση σε αλλοδαπό και νομοθεσία για τη λειτουργία καταστήματος. Θυμάστε αυτή την περίπτωση που μπήκανε μέσα σε ενός κουρέα, νομίζω. Αυτά είναι που φοβάμαι. Σε ενός κουρέα το μαγαζί και του ρίξανε φόκο και τα λοιπά και όλα αυτά. Και τον σκοτώσαν, τον άνθρωπο, τον μαχαιρώσαν. Κάτι παίχτηκε τέλος πάντων. Μαχαιρώσαν, αν θυμάμαι καλά, συγγνώμη που ναι, σε διακόπτω, αν θυμάμαι καλά, μαχαιρώσαν και έναν πελάτη. Επίσης, μπράβο. Ένας Έλληνας ταξιτζής. Ποιος πήγε, πρέπει να κουρευτεί. Μπράβο. Οπότε μετά από όλα αυτά, ο βουλευτής Άδωνης Γεωργιάδης επέλεξε ως σκόπιμο να ρωτήσει τα εξής καταπληκτικά. Ο συγκεκριμένος αλλοδαπός κατήχε έγγραφα που αποδεικνύουν ότι διέμενε νόμιμα στη χώρα μας. Το κατάστημα το οποίο λειτουργούσε πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που το κατάστημα λειτουργούσε παράνομα, σε ποιους θα καταλογιστούν ευθύνες ώστε να διωχθούν για μη επαρκή έλεγχο. Δηλαδή, εδώ έχουμε να κάνουμε το εξής, ότι ένας άνθρωπος βιώνει μια επίθεση, το κατάστημά του καίγεται και τελικά καταλήγει να είναι απολογούμενος εμέσως
μέσω των ερωτήσεων αυτού του βουλευτή. Δηλαδή και κερατάς και δαρμένος. Διόνυμο να επιτρέψει ο ίδιος ο αξιότιμος βουλευτής. Το λέει, αξιότιμος είσαι υπερβολικός, ναι, έτσι. Υπερβάλλεις λίγο. Κοίταξε, κάτι, παθαίνεις ένα κάτι τώρα. Ναι, ο αξιότητες πάνω. Αυτό. Ξέρεις πώς. Λοιπόν, έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης. Το αναφέρει ο ίδιος ο βουλευτής μας, ο εκπρόσωπός μας στο κοινοβούλιο. Ναι, ναι, λέει. Έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης. Χαρακτηριστεί ο ίδιος. Ναι, ναι. Ο καημός του απέναντι στην ρατσιστική επίθεση είναι τελικά. Από τη βγαίνω έτσι το κατάλαβα, δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Μας πούνε για τα παιδιά, αυτό τσάτρε, παιδί μου. Πείτε μας. Είναι κάτι. Ότι ο καημός του είναι να τιμωρηθεί εάν κάποιος ξέχασε να ελέγξει το κατάστημα. Αυτό. Αν είχε, ξέρω εγώ, τι. Δεν ξέρω. Έγγραφα, κάτι. Ναι, αν είχε σωστό απολυμαντήρα για τα ψαλίδια. Αυτό, κάτι, ρε παιδί μου. Γιατί μπορεί να μαχαίρωνε, ας πούμε, αυτός με το ψαλίδι κανέναν χρυσαυγή. Και να πάθαινε. Και να πάθαινε κάτι. Αυτό. Το παιδί, δεν μπορεί να του αφήνουμε έτσι ασύνδετους. Αυτό έτσι, μα να πάθει μόλυνση το παιδί. Έτσι, το παιδί, το παλικάρι που θα περάσει τη γιαγιά αύριο απέναντι να μην είναι εκεί να την περάσει, να πάθει μια μόλυνση. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, είναι ντροπή πράγματα αυτά. Νομίζω ότι ο Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης, βουλευτής Β' Αθηνών Νέα Δημοκρατία, Αθήνα 17 Σεπτεμβρίου 2012, έχει ένα μικρό δίκιο. Δεν μπορούμε αυτές τις καταστάσεις να τις αφήνουμε έτσι ανεξέλεγκτες. Ναι. Και θα δούμε και άλλα περιστατικά τέτοια ασύδοτη δράση. Στη συνέχεια, από άλλους βουλευτές. Ναι, 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 τα έχουν καταγγείλει όλα, το ξέρω εγώ. Τα έχω δει και στην Ελεύθερη Ώρα στο πρωτοσέλιδο. Τα έχουν όλα καταγγείλει. Θα δούμε στη συνέχεια άλλα τέτοια μαγικά πράγματα, όπως είναι το επόμενο. Το οποίο επόμενο καταπληκτικό μας προέρχεται από τον ίδιο βουλευτή. Τον ίδιο καταπληκτικό τύπο, την ίδια καταπληκτική περσόνα, όπως χαρακτηριστικά μου την είπες, σημαία της σημερινής κυβέρνησης, ακόμα και να συμμετέχει. Νωρίτερα πριν την εκπομπή που μιλάγαμε, όπου στις 20 Αυγούστου, με θέμα την προστασία του εγκληματία βιαστή της Πάρου, αναφέρει το φρικιαστικό έγκλημα του βιαστή της Πάρου. Έχουμε να κάνουμε μια ξεκάθαρη δίκην προθέσεων υπόθεση, έτσι, δηλαδή ο τύπος έχει καταδικάσει, έχει δικάσει και καταδικάσει ήδη το συλληφθέντα. Εντάξει, έχουμε κάνα news update. Τι έχουμε, έχουμε μολοτοφάκια που συγκρούσεις με ΜΑΤ στη Στουρνάρη ή στη Δημηρία τη γνωστή. Πάνω στη Στουρνάρη συγκρούσεις με ΜΑΤ προς την πλατεία. Ωραία, έπεσε μια μολότοφ εδώ, βλέπω μια ανεξήγητη χαρά. Σας παρακαλώ να βγει κάποιος έξω να πει ότι είναι ο Γερογκρινιάρης εδώ πέρα. Αυτό, μην κάνω φασαρία γιατί είναι ο Γερογκρινιάρης εδώ και δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε εκπομπή. Να πει στα παιδιά να λειτουργήσουν later. Λοιπόν, όπως και να έχει, έχουμε κάποιες μικρές συγκρούσεις στην Στουρνάρη. Υπήρχε μάλλον μια διαφωνία για κάτι, δεν ξέρω, μάλλον δεν τους άρεσε ο καφές στην πλατεία, κάτι υπήρχε ένα θέμα. Συνεχίζοντας, λέει ας πούμε το φρικιαστικό έγκλημα του βιαστή της Πάρου, έχοντας ήδη καταλογίσει ευθύνη, έχοντας ήδη δικάσει και καταδικάσει, έτσι. Τι λες εσύ. Λίγο να πω κάτι εδώ πέρα. Το έγκλημα ήταν όντως φρικιαστικό, όπως και το προηγούμενο ήταν ρατσιστικό. Δηλαδή, ο Άδωνης Γεωργιάδης το έχει αυτό. Ξεκινάει από κάτι φυσιολογικό και προχωράει βέβαια μετά και το φέρνει στα μέτρα τα δικά του. Αν και δεν είμαι σίγουρος αν είναι τα δικά του μέτρα, είναι τα δικά του αυτών που τον ακούνε, του κοινού. Ναι. Λοιπόν, αφού μιλάει για το φρικιαστικό έγκλημα, μιλάει για τον άνθρωπο τον οποίο πιάσανε, ας πούμε. Και λέει: ανακούφιση της ελληνικής κοινωνίας για την άμεση σύλληψή του μετριάστηκε από την απόφαση των αρχών να τον προστατέψουν. Αυτό. Αποκρύπτοντας το πρόσωπό του. Μάλιστα, λέει, η συμπεριφορά αυτή έδωσε αφορμή για ποικίλα σχόλια στο διαδίκτυο. Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Εδώ ο Άδωνης, ναι, παίρνει όλη αυτή την παραφιλολογία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο εκείνες τις ημέρες, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ότι ο βιαστής της Πάρου έχει κάποιο ιδιαίτερο, δεν ξέρω εγώ τι, πέπλο ασφαλείας γύρω του, από πράκτορα των Σιριζέων μέχρι δεν ξέρω εγώ τι είπαν. Η Δούρου ήταν και του είχε βάλει φυσικά, το μαγικό ναι, πέπλο του Χάρι Πότερ. Φυσικά όλη αυτή η παραφιλολογία αφορούσε κάποιο είδους αριστερό κίνημα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τι θα απασχολεί, ρε φίλε. Τι θα απασχολήσει το και αριστερό κίνημα. Είναι αυτό το χαρακτηριστικό, το ότι αγκαλιάζει αυτούς τους παραφιλολογούντες, εγώ όλη αυτή την παραφιλολογία, ναι, με ένα δικό του τρόπο όμως ήπιο σχετικά, αλλά το μήνυμα το περνάει. Βέβαια. Παιδιά, εγώ μαζί σας είμαι. Η ερώτηση φυσικά δεν έχει κανένα νόημα, γιατί ξέρει και ο ίδιος ότι κανένας δεν προστατεύτηκε.
Σαφώς. Εν μεταξύ, αυτή την ερώτηση την κάνει, ας πούμε. Η οποία ερώτηση είναι για ποιο λόγο αποφασίστηκε να παρασχεθεί αυτή η προστασία στον εν λόγω εγκληματία. Δηλαδή, ναι, καταδικασμένο και πάλι. Ναι, ναι. Πέρα από αυτό. Τον θεωρεί. Ξεκινάει από ένα σοβαρό, ξέρω εγώ, σωστό περίπου θέμα ότι κάποιος, εντάξει, ήταν ένα φρικιαστικό έγκλημα. Κάποιος έκανε ένα φρικιαστικό έγκλημα. Και καταλήγει να έχει πάρει απόφαση φυσικά και για την ενοχή, αλλά πέρα από αυτό καταλήγει σε μια ερώτηση η οποία περιέχει το συμπέρασμα ότι αυτός προστατεύτηκε. Ως εγκληματίας. Ναι, προστατεύτηκε. Βεβαίως. Συγγνώμη, αυτή την ερώτηση φυσικά ο Γεωργιάδης θα μπορούσε κάλλιστα να πάει στο διπλανό γραφείο, ας πούμε, για να ρωτήσει τον Δέντια. Τώρα, ρέση. Ο λόγος φυσικά το οποίο γίνεται είναι για να τον ακούσουν όλοι αυτοί που τον ακολουθούν και οι οποίοι, πώς τον ψηφίζουν και δεν ξέρω από τι άλλο, και οι οποίοι και έχουν ασπαστεί εκατοντάδες λογαριασμούς. Έχουν ενημερωθεί από κάποια blog, να μην αρχίσω τώρα να λέω ονόματα. Να λες, γιατί να μην πεις. Από το Ελλάς Ορθόδοξη, ας πούμε, και κάποια άλλα. Ξέρουμε. Τα οποία βγαίνανε. Εδώ πέφτουν κάτω από το κοντρόλ της Αττικής. Και βιάζανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, για τις σχέσεις αυτού, ξέρω εγώ, ότι είναι Σιριζέος, ότι δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό. Είναι Σιριζέος, ο οποίος ήταν και στα μαθήματα μεταναστών. Ήταν αυτά που λέμε το Κυριακάτι το σχολείο. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Είχε γίνει και ολόκληρη συζήτηση γι' αυτό. Παρότι η φωτογραφία. Είχε κυκλοφορήσει μια φωτογραφία που ήταν ενός αστυνομικού. Ο οποίος τον συνόδευε. Α, ναι. Είχε κυκλοφορήσει μια φωτογραφία, ήταν ενός αστυνομικού. Ήταν ψηλό λάθος αυτό. Ή τον συνόδευε, δεν ξέρω τι είχε γίνει εκεί πέρα, ή τον συνόδευε, ή ήταν. Αντιπερισπασμός, βγήκαν, ξέρω εγώ, από την μπροστινή πόρτα για να μπορέσει να φύγει αυτός από την πίσω. Αυτή τη φωτογραφία τώρα την πήρανε και τη δείξανε, ας πούμε, μαζί με μια άλλη από κάποιον στην Ιπατία που δεν είχε και καμία ομοιότητα και λέγανε ότι αυτός είναι. Εντάξει, παιδί μου, αυτό ήθελα να πούνε, αφού ξέρει τώρα πώς πάνε αυτά τα πράγματα. Και όχι μόνο αυτό, είναι αυτό το που λες, ότι τον βγάλανε και ότι ήταν στην Ιπατία και τα λοιπά, που γύρευε τώρα πια. Δεν είναι μόνο αυτό, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Μετά βγάλανε, επειδή του είχε πάρει συνέντευξη μια οργάνωση που έχει και στα Σκόπια κάποιο παράδειγμα, τον πήρε μια συνέντευξη. Όταν λέει μια συνέντευξη, τον έδειξε για λίγο. Mm-hmm. Πώς το λένε, σε ένα θέμα που κάνανε για τους μετανάστες. Ναι. Και είχαν πάει στην Πάρο και πέραν κάτι συνέντευξη. Πήραν και από αυτόν. Δύο κουβέντες είπε. Πράκτορας των Σιριζέων της Μακεδονίας. Που επίσης, βέβαια, εγώ έχω να σημειώσω το εξής για να κλείσουμε το θέμα αυτής της ερώτησης, γιατί έχουμε και πάρα πολλές μπροστά μας. Έχω να σημειώσω ότι η κοπελίτσα ανέκτησε τις αισθήσεις της και από τη στιγμή που της ανέκτησε τις αισθήσεις της δεν υπήρχε καμία πια ενημέρωση για την έκβαση της υπόθεσης της συγκεκριμένης. Διότι κανονικά εγώ, ας πούμε. Ναι, εδώ να θυμίσω κιόλας ότι και ο Μαρκόπουλος, να θυμάμαι καλά, τον Ανεξάρτητων Ελλήνων, είχε βγει τότε και έλεγε ότι εγώ θα κάνω επερώτηση στη Βουλή. Ναι. Ποιοι είναι αυτοί οι αλήτες που του δώσανε πολιτικό άσυλο. Μπράβο. Που πάλι τον έχουμε καταδικάσει εξ ολοκλήρου. Την οποία ούτε επερώτηση δεν έκανε. Ή αν την έκανε, τέλος πάντων, δεν την βρήκα, γιατί είπαμε δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Αλλά έψαξα να την βρω, δεν την βρήκα. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση δεν την έκανε ποτέ. Άλλο ένα πυροτέχνημα για να έχουμε από κάτω φανατισμένους οπαδούς, τους οποίους τους ταΐζουμε φανατισμό και μπανάνες. Και μπανάνες και αντιαριστερό αίσθημα. Βέβαια. Απλά ξαναλέω. Να πούμε εδώ πέρα, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, ότι η κοπέλα αυτή υπέστη μια πολύ βάρβαρη επίθεση και ελπίζουμε όλοι τουλάχιστον να είναι καλά. Σαφώς. Δεν έχω ακούσει, ναι. Εγώ τουλάχιστον έψαχνα. Εγώ έμαθα πριν τρεις εβδομάδες. Διάβασα προχτές ένα πρόσφατο, αλλά το ίντερνετ είναι λίγο και πηγή παραπληροφόρησης. Μου έλεγε ότι δεν είναι καλά. Ελπίζω να είναι καλά. Έλεγε ότι δεν έχει πρόοδο. Εγώ διάβασα ότι ανέκτησε αισθήσεις. Έτσι, ότι ήταν με την οικογένειά της, στο πλευρό της και τα λοιπά, όλα αυτά και τέτοια. Και εκεί εγώ αναρωτήθηκα ότι αφού ανέκτησε αισθήσεις, δεν πρέπει κάποιος εκεί να παρακολουθεί αυτή την πρόοδο και να βλέπει στη συνέχεια αν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η κοπέλα αυτή θα έρθει κάποια στιγμή στην θέση να αναγνωρίσει πια αυτόν που της επιτέθηκε. Μακάρι αυτή είναι η ερώτηση που μένει. Μακάρι να γίνει. Έτσι. Και να γίνει. Κοίταξε να δεις. Ούτε τον αθωώνουμε αυτόν τον άνθρωπο που συλλάβανε. Μα δεν λέμε αυτό. Έτσι. Όχι. Όπως δεν τον κατηγορούμε, αντίστοιχα δεν τον αθωώνουμε. Στο δικό μου το μυαλό σαφώς είναι δεδομένο αυτό. Αλλά δεν γίνεται, πώς να πω, ξαφνικά ένας άνθρωπος ο οποίος πιάστηκε εκεί με τρόπους και λόγους και για λόγους που δεν ξέρουμε. Να είναι κατηγορούμενος και να είναι και ήδη, πώς να πω,
Δεν ήταν, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν ήταν το θέμα αν αυτός είναι αθώος ή ένας. Ήταν ένα περιστατικό του κοινού ποινικού δικαίου, το οποίο έπρεπε με κάποιο τρόπο να μετατραπεί σε πολιτικό θέμα. Ναι. Διότι έπρεπε, το θέλανε εκείνη την ώρα, να μετατραπεί σε θέμα το οποίο το κάνανε σημαία αυτοί που είχαν θέμα με τους μετανάστες, το κάνανε σημαία αυτοί που είχαν θέμα και με τους αριστερούς. Τέλος πάντων, το ΣΥΡΙΖΑ. Πες. Και έγινε η σημαία για μία περίοδο κατά του ΣΥΡΙΖΑ και κατά της αριστεράς. Φυσικά, χωρίς να έχει καμία. Δηλαδή, εντελώς άκυρα, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες για αυτούς που είναι παραφανατισμένοι. Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχει μια θετική έκβαση στην υπόθεση σε σχέση όχι περισσότερο, όχι τόσο με την υποτιθέμενη δίωξη και τα σχετικά, όσο με την υγεία της κοπέλας, και από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα να βρεθούν. Αλλά στο δικό μου το μυαλό δεν πάβει να είναι ένα δείγμα της όλης κατάστασης. Να σου πω εδώ, ο δικός μας ο Σκορδοπούτσογλου. Ο Σκορδοπούτσογλου Θεός. Θέλει αγαπάμε. Link, λέει. Θέλει link, μόλις ανεβάσουμε την εκπομπή. Θα του στείλουμε ένα με priority mail. Priority, λοιπόν. Τον αγαπάμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο κομμάτι. Ναι. Εδώ κάποιοι δυσανασχετούν, ας πούμε, γιατί το παίζουμε νεγάκια. Δεν κάναμε εμείς. Είπα να μαζέψω κάνα τηλεθεάτη παραπάνω. Τέλος πάντων, δεν κάναμε εμείς. Εντάξει, πάμε στην επόμενη, γιατί η επόμενη είναι πάλι από τον Άδωνη. Είναι προς τους αξιότιμους υπουργούς προστασίας πολίτη, κύριο Παπουτσή Χριστό, ενέτη 2011, 18 Μαΐου. Ακρατήστε το 2-18 Μαΐου. Περιβάλλοντος ενέργειας και κλιματικής αλλαγής Μπιρμπίλη Τίνα και τον εσωτερικό Ραγκούση Ιωάννη. Πρότυπο κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας παρανόμων μεταναστών. Παρανόμων. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι λέει ο άνθρωπος. Η ανέγερση, σύμφωνα με δημοσιεύματα, λέει, σχεδιάζει την Βόρεια Ελλάδα η ενέργειση πρότυπου οικισμού υποδοχής λαθρομεταναστών. Τα αρχίζει και το παρουσιάζει σαν το Ολυμπιακό χωριό. Για τη φιλοξενία 250 λαθρομεταναστών που έχουν παραβιάσει τα σύνορα της χώρας. Στο συγκεκριμένο χώρο προβλέπεται να κατασκευαστούν 45 οικίσκοι των 5 διαμερισμάτων. Ο κάθε οικίσκος θα διαθέτει σώματα θέρμανσης, oh my garden, air conditions, κουνουπιέρες, θα έχει και κουνουπιέρες, διάφορα αξεσουάρ, κολόχαρτα και τέτοια, είδη ρουχισμού, θα ντύνονται αυτοί. Αυτοί οι πίθηκοι θα ντύνονται. Τα αναγκαία είδη για τις μητέρες, ντροπή. Και τα βρέφη, δύο φορές ντροπή. Κλινοσκεπάσματα, ακόμη και καθρέφτες να βλέπουν αυτά τα ελληνικά από όλοι και καθρέφτες, κύριοι. Να βλέπουν αυτά τα ελληνικά αποβράσματα, τα μούτρα του στον καθρέφτη. Εδώ. Είναι δηλαδή άνω ποταμών. Στο σημείο αυτό πρέπει να. Στο Ισραήλ λέει ο Πότμος είχε ακόμα και οδοντόβουλτσες. Στο σημείο αυτό πρέπει να διαμαρτυρηθώ. Και να κάνω μια πρόταση, ας πούμε, για όσο μετράει στην εξουσία μας. Αυτά. Ότι αυτές οι ερωτήσεις δεν πρέπει να χάνονται έτσι μόνο στο γραπτό. θα έπρεπε αυτές οι ερωτήσεις ο βουλευτής να έχει την ευχαίρεια να τα πει και να καταγράφονται στο κανάλι της Βουλής. Γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να δω τον κύριο Γεωργιάδη να λέει, πώς το λένε, τα αναγκαία είδη για τις μητέρες, τα βρέφη, κλινοσκεπάσματα, ακόμα και καθρέφτες! Έτσι. Και να χτυπάει και το χέρι στο έδρανο. Έτσι όπως το έκανε τώρα ο γέρος. Μα καθρέφτες. Και λέει, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, προβλέπονται στον ελόγο οικισμό υποδοχής, χωρί αναψυχής, θα παίζουν και τένις και τέτοια και εδώ, νοσηλευτική μονάδα και τραπεζαρία. Τραπεζαρία! Θα έχουν και να τρώνε τα ζώα. Οι αρκουδέιδες. Αυτό, μην τρώνε στο πάτωμα. Ναι. Λοιπόν. Και λέει παρακάτω. Μεταξύ, συγγνώμη, μερικοί από αυτούς δεν ξέρω. Ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως από την άποψη ότι δεν τους νοιάζει. Η θρησκεία τους δεν έχει. Το υλικό είναι μια άλλη φάση. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει πιο κάτω. Λέει. Θα σου πω μετά να μου πεις τα σημαντικά σημεία για σένα, γιατί έχω σημειώσει ότι ώστε να. Λέει, θα γίνουν και σε άλλα σημεία της χώρας, έτσι ώστε να φιλοξενηθούν και σε εισαγωγικά όλοι οι παράνομοι εισβολοί τη χώρα μας. Τελεία. Τα τελευταία έτη στη χώρα μας, μαζί με τους λαθρομετανάστες, συνυπάρχουν πολλοί άστεγοι συμπολίτες μας, οι οποίοι χρήζουν ιατρικής φροντίδας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στις λαϊκές γειτονιές στο κέντρο της πόλης των Αθηνών βλέπουμε αναξιοπαθούντες συμπολίτες να ψάχνουν στους κάδους απορριμμάτων για τροφή και πολιτεία πούσα, χωρίς να συμμετέχει και να βοηθά. Όπως, όπα, εδώ είναι. Όπως τους λαθρομετανάστες. Τους οποίους η πολιτεία έχει αγκαλιάσει. Και εις βάρος. Ναι, και είναι και εισβολής. Και εις βάρος των Ελλήνων πολιτών. Ναι. Τους έχει αγκαλιάσει. Εντάξει. Λοιπόν,
Συγγνώμη, εδώ μπορώ να κάνω. Το κόστος, είσαι έτοιμος να το πεις. Πέρασε ένα, όχι, μα δεν είναι το κόστος. Επίσης θα λαμβάνεται ειδική μέρημνα για τη σύντηση. Δηλαδή, που ακούστηκε. Τι θα τρώνε. Ειδική μέρημνα για τη σύντηση. Μα θα τρώνε. Αφού θα έχουν καθρέφτες. Ναι, θα τρώνε, έχουν καθρέφτες. Ήρθαν εισβολείς. Θα έχουν και καθρέφτες. Ή θα τρώνε, θα έχουν καθρέφτες. Αυτό. Μα τι είναι αυτά τα πουτσιλίκια. Έχει ένα δίκιο. Συγγνώμη. Έχει ένα δίκιο. Έχει. Επίσης λέει. Σε ένα παράλληλο συμπαντικό του. Επίσης λέει ότι 1.825.000 ευρώ ανά έτος. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για. Είναι. Είναι όσο κόστησε το κανάλι της Βουλής, το site. Πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Η Βουλή, ως Βουλή, ως λειτουργία, στον προϋπολογισμό του 2011, κόστιζε 340 κάτι εκατομμύρια. Ως λειτουργία. Τσάμπα πράγμα. Εντάξει, όλο το πακέτο. Υπάλληλοι, βουλευτέ, κανάλια και τα σχετικά. Τώρα, το υπόπροπο παίρνει κάθε χρόνο ένα ποσό, το οποίο ποσό προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση των ανθρώπων που έρχονται από άλλες χώρες και δεν είναι πολίτες της χώρας και έρχονται για χι λόγους, μετανάστες. Εντάξει, το οποίο ποσό το 2011 ήταν 20 εκατομμύρια ευρώ. Για αυτούς τους ανθρώπους εδώ λέει ότι αντιστοιχεί ένα ποσό 1.825.000 ευρώ. Εγώ θα ανατρέξω μόνο και θα συνεχίσουμε στο επόμενο, γιατί έχει και συνέχεια αυτό, γιατί έχει και τις ερωτήσεις του. Θα ανατρέξω μόνο στην κουβέντα που είπε η κυρία Πιπηλή, ότι μην μιλάτε πολύ για τους μετανάστες, γιατί έχει χρήμα. Εκεί θα πάω και θα πάμε στο επόμενο, θα πάμε στο επόμενο image, που είναι η συνέχεια του, της ερώτησης, αν δεν κάνω λάθος βέβαια, πάντα όλα αυτά. Είναι η ερώτηση, ναι. Είναι έτσι, η ερώτηση. Ήταν η επιχειρηματολογία του μοναδικού. Πρέπει να πω ότι τον θαυμάζω διαπρέπεια. Ναι, είναι. Εγώ... Είναι. Το πολιτονικό δεν είμαι σε θέση να το κρίνω. Δηλαδή, θα μπορούσε να έχει βάλει συνημμένες τις ταμπέλες από το Υπουργείο Ναυτιλίας πάντως. Μου έχουν πει πάντως γνώστες ότι έχει κάνει κάτι τέτοιο, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, παιδιά. Μην είστε αυστηροί με τον Άδωνη. Μην είστε αυστηροί. Μπορούμε να πάμε στο επόμενο ήματς. Πήγαμε. Α, εγώ δεν πήγα. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, και λέει, συνεπώς ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί. Πριν την κατασκευή του πρότυπου κέντρου υποδοχής και φιλοξενίας παρανόμων μεταναστών, προτίθεστε να κατασκευάσετε ξενώνες αντίστοιχων προδιαγραφών που θα φιλοξενούν διάστοιχοι συμπολίτες μας. Πριν πάω στην επόμενη ερώτηση, να πω ότι πολλές φορές περνώντας από τη μεταμόρφωση, βλέπω ακόμα τα κοντέινερ από το σεισμό να βρίσκονται εκεί κατοικημένα από τους ανθρώπους οι οποίοι χάσαν τα σπίτια τους. Δεύτερη, πόσες χιλιάδες παράνομοι μετανάστες χρήζουν φιλοξενία στη χώρα μας σε αυτού του είδους τα κέντρα και πόσες χιλιάδες άστιγοι Έλληνες συμπολίτες μας χρειάζονται άμεσα πρότυπους χώρους υποδοχής, φιλοξενίας και επανένταξης. Να κάνω μια ερώτηση. Υποδοχής από πού? Από πού έρχονται οι άνθρωποι αυτοί? Το χώρο, ρε παιδί μου, το λέμε χώρο υποδοχής. Ναι, από πού? Όταν υποδέχεσαι κάποιον, έρχεται από κάπου. Ναι. Έρχεται μήπως από την πολιτική λιτότητα που συνυπέγραψε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης? Γιατί αν το πάμε έτσι, πράγματι χρειάζεται ένας χώρος υποδοχής από την αθλειότητα την οποία συνυπέγραψε. Τώρα θα χρειαζόμασταν μια ολόκληρη άλλη εκπομπή για το τι συνυπέγραψε και το τι έχει γράψει, ας πούμε, για αυτά τα πράγματα. Αλλά μετά το γάμο του, εννοείς. Ναι, γιατί έχει συνυπογράψει και το γάμο του. Ναι. Μια μεγάλη πληγή στην ελληνική ιστορία. Λοιπόν, ερώτηση 3. Με πόσα χρήματα επιβαρύνεται ημερησίως ο κρατικός προϋπολογισμός για την εισήτηση, τη φιλοξενία των λαθρομεταναστών και με πόσα χρήματα αντίστοιχα για τους άπορους συμπολίτες μας? Και λέω εγώ, ανάποδα. Άποροι είναι και οι ανεργοί, άποροι είναι και οι συνταξιούχοι, άποροι είναι και οι λαμβάνοντες διάφορα επιδόματα από τους ημέτερους σαν τον κύριο Γεωργιάδη. Έχω να πω κάτι για να μείνω σε αυτό το θέμα. Παρακαλώ, γιατί μονοπωλώ κιόλα. Όχι, δεν μονοπωλώ. Δεν μπορώ, δηλαδή θα δαγκώσω το γραφείο σε λίγο. Η πλάκα είναι ότι όλοι αυτοί, ξέρω εγώ, έχουν ένα θέμα με τους μετανάστες. Εντάξει, ξέρω εγώ, δεν τους γουστάρουμε. Με ενοχλεί που είναι μπροστά στο σπίτι μου, δεν ξέρω εγώ τι, ενοχλεί τον γείτονα, ενοχλεί τον έστω τον αλλιώς. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, επέλεξε το κόμμα του, ας μας μαζέψει. Να τους βάλει σε κέντρα κατά. Πώς το λένε, κράτηση. Αλλά ούτε αυτό δεν μας αρέσει. Όχι, ρε. Δεν θέλουμε κέντρα κράτησης. Πρώτα απ' όλα έχουμε καθρέφτες. Γιατί, ρε φίλε, ναι. Είναι ακριβά.
Δηλαδή είναι μια παράνοια. Ξέρω εγώ, θέλουμε. Δεν του θέλουμε. Ξέρω εγώ, εντάξει, οκ. Okay. Ήρθαν εισβολή. Συλλάβετε του. Μήπω πρέπει να του πυροβολούμε. Το άκουσα δηλαδή, αυτό. Το άκουσα. Θα σου πω πριν πάμε στο επόμενο. Κοίταξε, ο, ο Κασιδιάρης, α πούμε. Με τον οποίο δεν έχουν πάρα πολλέ διαφορέ ιδεολογικέ. Τώρα κακά τα ψέματα. Ποιε οι διαφορέ. Ο Κασιδιάρης ήρθε δεύτερο. Ναι. Ναι, έρχεται δεύτερο σε πολλά. Μα εσύ το έλεγες, να σου πω, από εκεί ξεκινήσαμε την κουβέντα, αν θυμάσαι. Ναι, σε σύγκριση με αυτούς, πολλές φορές έχουν έρθει δεύτεροι. Δηλαδή, ας πούμε, θα το δούμε αργότερα, ένα που ρωτάει ο Άδωνης, ξέρω εγώ, για τους δραφονιμπιακούς σταθμούς. Το 11 είναι αυτό, νομίζω, ναι, θα το δούμε. Τώρα δεν θυμάμαι ποιος ήταν της Χρυσής Αυγής που έκανε την σχεδόν ίδια ερώτηση. Αυτός ο, πώς τον λένε, εκείνος ρώτησε γιατί δεν υπάρχει κάποιο είδους μοριοδότηση. Και το άφησε έτσι. Μοριοδότηση για ναι, πράγμα. Ήταν η ερώτηση, ας πούμε, πόσα Ελληνόπουλα και πόσα ξένα υπάρχουν, τέλος πάντων κλπ. Και μήπως πρέπει να γίνει κάποιο είδους μοριοδότηση. Έτσι. Γενικώς. Ότι καταλαβαίνουμε. Εγώ που είμαι Έλληνας, έχω 50 μόρια. Ναι, καταλαβαίνουμε όλοι. Εσύ που είσαι Σκορτσιανίτης, έχει 40. Ναι, ακριβώς αυτό. Αυτό. Καταλαβαίνουμε όλοι τι είδους μοριοδότηση εννοεί. Εντάξει. Ο Γεωργιάδης, από την άλλη μεριά, βέβαια ήταν ακόμα στο λαό τότε, αλλά δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει απόψεις. Καλά, τώρα και ποιος. Μιλούσε ξεκάθαρα για ότι πρέπει να προηγούνται τα Ελληνόπουλα. Αυτά τα Ελληνόπουλα. Δηλαδή, ο ίδιος ο νεοναζί. Δεν πιστεύω να έχει κανένα αμφιβολία, τέλο πάντων. Ποια αμφιβολία, λοιπόν, εδώ τα πιτσίρικα βγήκανε με ο νεοναζί κόλωσε να το γράψει ξεκάθαρα. Έγραψε, ξέρω εγώ, μοριοδότηση, το φέρα από εδώ, το φέρα από εκεί. Ο Γεωργιάδης το είπε ξεκάθαρα. Το έχει ξεπεράσει πολλές φορές. Πρόσεξε, ο Γεωργιάδης δεν ήταν στη Χρυσή Αυγή. Εδώ είναι τα παιχνίδια. Ήταν σε μία light Χρυσή Αυγή. Εδώ είναι τα παιχνίδια. Ήταν με ένα Καρατζαφέρη ηγέτη, ο οποίο Καρατζαφέρη, μην ξεχνάμε ότι είχε και τηλεοπτική εκπομπή κάθε μέρα στο καναλάκι του. Έτσι, πολύ αντικατάσταση της αστικής δεξιάς. Ενώ η Χρυσή Αυγή είναι μια κατάσταση που λέει Βεντούζα ουγ, πάνω να τους φάμε. Πάμε στο επόμενο τέτοιο, να δούμε τι άλλο καλό έχουμε. Θα αφήσουμε τα καλά, βλέπω περνάει ο χρόνος και αφήσουμε τα καλύτερα. Δεν θα πάμε το χρόνο όπως θέλουμε εμείς να τον πάμε. Ούτως ή άλλως μετά υποτίθεται ότι θα κάνουμε unlist. Το έργο εδώ έχει πάρα πολύ πλάκα. Αν τα παιδιά συμφωνούν στο chat και όσοι μας βλέπουν και τα λοιπά, να μας πουν, γιατί εμείς προτιθέμεθα να το πάμε μέχρι τέλους. Θα μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. Και βαράω το χέρι στο τραπέζι. Και ακούγεται από το μικρόφωνο και το ξέρω. Αλλά, ναι. Άπλετο φως. Αυτό, θα πέσει άπλετο φως στα προβλήματα που υπάρχουν. Πες το καθαρά, θα γράφουν οι άλλοι άπλετο φως. Άπλετο, δεν έχω άπλετο. Εντάξει. Έχουμε κι άλλο, έρχεται μια βεντούζα τώρα, έτοιμη από το Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη, η οποία μιλάει για την αμφιλεγόμενη παράσταση στη Φεστιβάλ ΠΠΑ Αθηνών και μιλάει για ποια παράσταση, για τον Αθανάσιο Διάκο, θα το δούμε μετά αυτό, παιδιά, μετά το έχει αναλύσει πολύ καλά ο Βίρον με τη γράνα του, το έχει αναλύσει πολύ καλά, θα το δούμε προς το τέλος, είναι πολύ καλή δουλειά. Ο Άδωνης εδώ είναι γατάκι μπροστά στο Βίρονα, σας το λέω εγγύηση. Και λέει ο Άδωνης ότι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, μην κοιτάτε το στραβό. Το στραβό είναι γιατί βγάζουν τα στραβάδια στραβά τις φωτοτυπίες στη Βουλή. Έτσι. Μόνο στραβά. Δυσκολεύεις να διαβάσεις. Πραγματικά είναι τόσο στραβάδια. Εγώ έπαιξα με την αντίθεση και με το contrast 300 φορές, ας πούμε, για να μπορέσω να φτάσω τα έντυπα σε σημείο τέτοιο που να διαβάζονται από το streaming. Είναι τόσο γελοί οι τύποι και πληρώσαν και ένα τόσο εκατομμύριο. Τέσπα, πάμε παρακάτω. Εμείς δεν μασάμε, τα ξεπερνάμε όλα όσα μπορούμε, ακόμα και αν είναι μετά από 3 ώρες. Λέει, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών ανεβαίνει στον ιερό χώρο του Ηρωδίου. Ο Ελληνοορθόδοξος θεωρεί ιερό χώρο του Ηρωδίου. Πάμε παρακάτω. Έργο εξαιρετικά προσβλητικό για τη μνήμη ενός εκ των μεγαλύτερων ηρώων της ελληνικής ιστορίας, του Αθανασίου Διάκου. Και λέει μετά ότι αναφέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα. Προσέχτε, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Δεν είδα, δεν άκουσα, δεν ξέρω, δεν πήγα εκεί. Διάβασα κάτι δημοσιεύματα και αναφέρουν ή παρουσιάζουν τον Αθανάσιο Διάκου με εξαιρετικά απαξιωτικό τρόπο ως άνθρωπο και ως οικογενειάρχη. Και λέει μετά, κύριε Υπουργέ, καταρχήν, τα δημοσιεύματα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, εγώ τα ξέρω, δεν τα ξέρω, ήταν εκεί, συνέβησαν, δεν συνέβησαν, δεν ξέρω. Αν είναι αληθή, νούμερο 2, κρίνεται σκόπιμο. Συγγνώμη, λίγο το ένα. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα να είσαι υπάλληλο σε κάποιο υπουργείο και να έρθει ο υπουργό και να σου πει: πάρε παιδί μου ένα εισιτήριο και πήγε να δει την παράσταση. Γιατί αυτό ο μαλάκα ρωτάει. Συγγνώμη κιόλα.
Αληθεύει. Αν πήγαινε να δει την παράδοση και να πει τα αρχίδια. Λοιπόν, εάν είναι αληθή, εάν κρίνεται σκόπιμο υπό την αιγίδα του κράτους, γιατί αυτό είναι το φεστιβάλ Αθηνών, να πραγματοποιηθεί μια τέτοια παράσταση στο Ηρώδιο. Και τρίτον, βέβαια, γιατί είναι η ταμπακέρα και γιατί είναι αυτό το οποίο θα διεγείρει το εθνικοπατριωτικό αίσθημα, πόσα χρήματα θα πάρει στο ελληνικό δημόσιο για το έργο αυτό, Γεωργιάδη Σπυρίδων Άδωνη. Βου Αθηνών, Νέα Δημοκρατία. Και ρωτάτε, Σπύρος τελικά. Συγγνώμη κιόλας, αλλά Σπύρος τελικά. Γιατί εγώ θα ήθελα να δω τον παπά ο οποίος θα τον βάφτιζε Άδωνη. Τέσπα, πάμε παρακάτω. Ερωτάτε κανείς τελικά, ποιος είναι πιο ηλίθιος, αυτός που υποβάλλει το χαρτί ή το χαρτί το ίδιο? Εκεί είναι η ερώτηση. Πάντως είναι άλλη μια φορά. Αυτό ένας από τους λόγους που το κράτησα είναι γιατί είναι αυτό το χαρακτηριστικό, ας πούμε, ξέρω, δημοσιεύματα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ξέρει ότι γράφουν τα Ελλάς Ορθόδοξη και δεν ξέρω εγώ και δεν συμμαζεύεται δεξί, εξτρέμ και τέτοια. Και πορώνονται από κάτω οι δικοί του. Και λέει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν αναφέρει πια όμως. Όχι, δεν θέλει αυτό. Έλα, κάποια δημοσιεύματα τώρα κι εσύ. Εντάξει, είναι το Hellas Defense. Δεν σχολιάζω κάτι άλλο. Το οποίο είναι το Defense Net. Αυτά είναι. Πάμε στο παρακάτω, το οποίο είναι κορυφαίο. Πάμε παρακάτω, γιατί είναι το παρακάτω τα σπάει. Είναι πραγματικά υπερκορυφαιούλα κατάσταση. Γιατί σου λέει, γελάνε όλοι. Έχουν λιώσει πραγματικά. Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης, 16 Ιουλίου 2012. Εν μέσω τουριστικής περίοδου, βέβαια, πραγματικά. Λοιπόν, παράνομη αλλοδαπή και κόστος διάσωσης. Και λέει, τα τελευταία έτη πραγματοποιείται μαζική είσοδος λαθρομεταναστών στη χώρα μας μέσω θαλασσίων συνόρων. Ο τρόπος εισόδου είναι των δηλεμπόρων γνωστός και πανομοιότυπος. Προσέχτε, το πλοιάριο που τους μεταφέρει είναι προγραμματισμένο, σε εισαγωγικά, να βυθιστεί. Και γι' αυτό το λόγο, μόλις εισέλθει στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Αυτό τραβάει ένα φορμάτ το πλοιάριο μόνο του και βυθίζεται, λέει. Και γι' αυτό το λόγο, μόλις έλθει στα ελληνικά χωρικά ύδατα, εκπέμπει σήμα κινδύνου. Αμέσως κινητοποιείται ο κρατικός μηχανισμός που περιλαμβάνει ταχύπλοα σκάφη του λιμενικού σώματος, ιδιωτικά περιπλέοντα σκάφη, αλλιευτικά, ελικόπτερα διάσωση, κέντρα υγείας. Πρέπει να και κλαίουν τα κέντρα υγείας μέσα στο σκάφος. Χαμός για την περισυλλογή και τη διάσωση και την υγειονομική περιθάλψή τους. Άλλη μια μολότοφ μόλις έσκασε κάτω από τη στουρνάρη, σας το λέω απλά να το έχετε υπόψη σας, μην περάσετε σήμερα, θα καίει. Λοιπόν, οι επιχειρήσεις διάσωσης απαιτούν τεράστια κονδύλια τόσο σε αναλώσιμα υλικά όσο και σε εργατοώρες. Και κανείς δεν επιβαρύνεται αυτό το κόστος πέραν του ελληνικού λαού. Από κάτω θα μπορούσε ένα ιστοριόγραφο Πρέκας να το γράψει πάντως. Ναι. Θα μπορούσε. Λοιπόν, κοίταξε, εδώ είναι... Να τα πάρετε! Μ' αρέσει που λέει και άλλα. Ιδιωτικά περιπλέοντα σκάφη, αλλιευτικά, ελικόπτερα υγείας, κέντρα υγείας... Εδώ επιπλέουν τα κέντρα υγείας και πάνε προς το σκάφος που πλέει, που φωνάζει SOS. Επιχειρήσεις διάσωσης απολύουν τεράστια. Πρώτα απ' όλα, σε αυτό τώρα είναι ίσως λίγο μεγάλο, αλλά αξίζει να αναφερθούμε και στην απάντηση. Ναι, η οποία είναι του στυλ, ας πούμε, καλά ρε συνάδελφε, ας πούμε. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, έχεις κάνει και υπουργός ναυτιλίας και δεν ξέρεις τι ισχύει, γαμώ το κερατό μου για τη διάστη θάλασσα. Εκτός κι αν. Δεν ξέρω, αυτή είναι ταμπέλες. Γιατί όχι, να το πάρω κι αλλιώς. Ναι. Ξέρει τι ισχύει για τη διάσωση στη θάλασσα, ή αν δεν ξέρει, ξέρω ότι πάνω. Ξέρεις, είναι... Εγώ το να πάρω ένα τηλέφωνο στο Υπουργείο Ναυτιλίας και να πω ρε παιδιά, για πες μου, τι ισχύει στο. Παρ' όλα αυτά είναι. Όχι, αν κάνω μια αίτηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και τους ρωτήσω ως πολίτης τι ισχύει για το κόστος διάσωσης, έχω την εντύπωση ότι είναι, παρότι δεν είμαι τίποτα παρά ένας απλός πολίτης, είναι υποχρεωμένοι να μου απαντήσουν. Συγγνώμη, είναι και διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να σηκώσει ένα τηλέφωνο και να πάρει όλες τις κυκλίες μέσα στο σπίτι και να τις διαβάσει. Οι οποίες όλες λένε ότι δεν έχει σημασία πόσο κοστίζει, ρε φίλε, θα τον σώσει. Είναι ανθρώπινη ζωή. Εκτός και αν θέλει να μας πει ότι πρέπει να τα θα πρέπει αυτό, επειδή εντάξει, είμαστε και χρεωμένοι, να το μειώσουμε. Να δηλαδή, ξέρω εγώ, μέχρι τώρα προσπαθούμε να του σώσουμε όλου. Να μπει ένα κονδύλι, ρε φίλε, ένα πλαφόν. Ας πούμε, σώζουμε χίλιου. Σώζουμε λίγου. Είναι άλλοι 10, παιδιά, sorry. Δεν μπορούμε, δεν φτάνει στο budget. No money, μαλάκα. Το μεταφραστή φέρε αχντούμπα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ τι, άντε γεια! Και φεύγουμε. Φέρ τον πριν πνιγεί, φέρ τον.
Δηλαδή δεν. Και κάτι άλλο, ξέρω εγώ, αν είναι και λίγο πνιγμένο, α πούμε, μετά πα και στο κέντρο υγεία μετά. Αυτό, πού το πας είναι, τα έξοδα. Το πα στο κέντρο υγεία. Αφού θα πεθάνει, που θα πεθάνει. Γιατί να το πα. Έχει νόημα. Μα είναι δυνατόν. Ξοδεύουμε τόσα λεφτά. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό αυτό. Κάπου είχα δει και έναν άλλον, αλλά δεν το έχω κράτησει, που ρωτούσε για το κόστος των αυτοκτονιών στην Ελλάδα. Ως και, κατά. Ναι, εκείνο το είχα δει πριν καιρό, πριν αρχίσω να μαζεύω. Αίρεση. Ναι, τώρα. Και πιστεύω ότι πρέπει να βγάλει μία κύκλιο το Υπουργείο Υγείας για την σωστή αυτοκτονία, διότι αν είναι μισή αυτοκτονία, μετά αυτό καταλήγει να έχει τεράστιο κόστος. Βέβαια, για το κράτος. Για το Υπουργείο Υγείας. Δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει αυτό τώρα, δεν το κράτησε. Ήταν παλιότερα που δεν τα κρατούσα. Εντάξει, δεν πειράζει. Το μετάνιωσα. Θα το βρεις όμως, να το βρεις, γιατί δεν είναι σωστό αυτό, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε τις πηγές εξόδων που το κράτος δαπανά κτλ. Είναι κρίμα, δεν γίνεται. Και είμαστε και σε μια στιγμή ανάγκης, δεν μπορούμε τώρα. Και ρωτάει ο αρμόδιος υπουργός. Ερωτάται από τον Άδωνη Γεωργιάδη και έχει πολύ δίκιο ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει ότι έχει ζητηθεί από τις χώρες αποστολής των λαθρομεταναστών η άμεση συμμετοχή τους στο κόστος διάσωσης των πολιτών τους. Λες και είναι η UPS που έστειλε 5 λαθρομετανάστες πακέτο. Το λογαριασμό μετά. Και πρέπει να. Ναι, αυτό, να το κάνουμε RFNR, φιλαράκι. Λοιπόν, 2. Συμμετέχει στο κόστος διάσωσης η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν ναι, με τι ποσοστό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξοδεύει κάτι σαν 20-30 εκατομμύρια το χρόνο για να διαχειριζόμαστε εμείς μετανάστες, τους οποίους εμείς βέβαια διαχειριζόμαστε, αλλά ξοδεύοντας 2 εκατομμύρια και 5 εκατομμύρια το χρόνο και τα υπόλοιπα 25 κάπου πάνε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα και μια πολύ μεγάλη άλλη εκπομπή. Πάντως, όσο και να κάνουμε πλάκα σε αυτό, είναι άλλη μια περίπτωση που ο Γεωργιάδης έχει ξεπεράσει, ας πούμε, τη Χρυσή Αυγή, γιατί όσο και αν έψαξα στις ερωτήσεις της Χρυσής Αυγής, δεν έχουν κάνει τέτοια ερώτηση. Έχουν κάνει ερώτηση. Όχι, βέβαια. Του στείλει, ας πούμε, πόσο κοστίζει γενικότερα ηλεκτρομετανάστευση και ξέρω εγώ, η νοσηλεία και δεν ξέρω εγώ τι. Τη διάσωση. Δεν την έπιασε κανένα στο στόμα του. Όχι. Δηλαδή. Δεν πιάσει, ξέρω εγώ, να ρωτήσει. Δηλαδή, είναι ακριβή η διάσωση. Είναι ακριβό να σώσει έναν άνθρωπο. Ναι, είναι και φίλε, αυτό δεν τόλμησαν να το πούνε οι άνθρωποι οι οποίοι μιλήσαν ανοιχτά στη Βουλή και είπαν, ξέρω εγώ, υπάνθρωπους. Ρε μάνα μου, δεν βγαίνουμε, σου λέω. Για αυτούς τους υπάνθρωπους, η Χρυσή Αυγή, αυτούς που θεωρεί υπάνθρωπους, που δεν τους θεωρεί σκυλάκια, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι τους θεωρεί. Ούτε σκυλάκια. Δεν τόλμησε να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, να μιλήσει για κόστος διάσωσης. Και παρόλα αυτά, ξέρεις, υπήρξαν και άνθρωποι που φαινομενικά σοβαροί. Δεν πειράζει να πούμε κανένα όνομα. Σαν τον αδερφό του γραφείου του υπεύθυνου του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού είναι ο Μουρούτης. Με πιάνεις ο τώρα. Ο Χρήστος Μουρούτης. Με πιάνεις διαβασμένο. Που είναι εκτός στην Βουλγαρία και λοιπά. Σε κάποια φάση που εγώ τότε που το ανακάλυψα αυτό είχα πει στο Twitter αν είναι δυνατόν. Παρενέβη και είπε μα είναι μια πολύ λογική ερώτηση. Ο τύπος ο οποίος διατηρεί εταιρεία που φέρνει offshore, ναι, τις ελληνικές τις πάει στη Βουλγαρία να τις κάνει offshore και τα λοιπά, ο οποίος συνεργάζεται με ελληνική εταιρεία εργοληπτική, λέγοντας ότι ποτέ δεν είχε σχέση με την ελληνική αγορά. Ο οποίος άνθρωπος, ας πούμε, γράφει εγώ για τον θαυματουργό, ξέρω εγώ, Άγιο της Βουλγαρίας, τον Τάδε. Θα γράψει και θα πήγε και προσκύνησε την Παναγία. Πολέμιο της αλλοπεκίασης στην κάτω Στρέμπιτσα. Είναι πώς το λένε, οι ευσεβείς χριστιανοί, ναι. Οι οποίοι όμως έχουν ένα θέμα, ξέρω εγώ, με το κόστος. Έχουνε, με το κόστος, να σώσεις έναν άνθρωπο. Βέβαια, εγώ. Όχι να βοηθήσεις, να σώσεις. Εγώ για να πάμε στο επόμενο. Πνίγεται μέσα στο νερό. Ναι, εγώ για να πάμε στο επόμενο, έχω να σου πω το εξής. Ότι έχω πετύχει έγκριση κόστους στη Διάβγεια από συγκεκριμένο Δήμο, ο οποίος έχει αναλάβει τα έξοδα για την αγορά κεριών για την Μητρόπολη της περιοχής. Και πας μετά και σου λέει, ξέρω εγώ, άφησες 20 λεπτά λίγα, άφησες πώς θα βγει η Μητρόπολη. Μπράβο. Τζάμπα, ρε παιδιά. Τι να λέμε τώρα, δηλαδή, πώς να σου πω, η χριστιανική σωτηρία έχει για ένα κόστος, μην λέμε χαζά. Το φύγαμε τώρα. Πάμε, ναι. Είναι το κοινοβούλιο. Συγγνώμη. Και το οποίο αυτό το επόμενο νομίζω είναι. Πάμε, ναι, πού είναι, το παρακάτω μας, το οποίο έχει και λογότυπο. Παιδιά, είναι το μοναδικό κόμμα. Εδώ βλέπετε έναν αγκώνα δίπλα στο Γιώργο Γκρινιάρη, είναι ο δικός μου. Προσπαθεί να τον αποφύγει γιατί πρέπει να είναι μασχάλι μου, αλλά δεν έχει καταφέρει και πολλά πράγματα. Γι' αυτό καπνίζει, μπράβο. Καπνίζει και πίνει πολύ, ακριβώς. Λοιπόν, εδώ το βλέπετε, έχει λογοτυπάρα, είναι πρωτοκολλημένο anyways. Εγώ, παιδιά, πραγματικά, αλήθεια, εγώ το διάβασα πολλές φορές αυτό. Σας λέω την αλήθεια. Το διάβασα πολλές φορές. Συγχωρέστε με.
αλλά δεν κατάλαβα τίποτα. Εντάξει. Συγχωρέστε με. Θα αφήσω το γερογκρινιάρι να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Αλήθεια σας το λέω, δεν κατάλαβα απολύτως τίποτα από άποψη ουσίας της επιχειρηματολογίας και ουσίας της επερώτησης βασισμένη στην επιχειρηματολογία. Λοιπόν, αυτό, αυτό αξίζει να το πιάσουμε βήμα-βήμα. Είναι, πάμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ξεκινάς από το προς. Προς. Ρωτάει πέντε υπουργεία. Χελάω ήδη, δεν μπορώ. Το δικαιοσύνη. Εντάξει, ξέρω εγώ, έχει να κάνει γιατί ξέρω. Δεν έχει να κάνει ακριβώς. Δεν ξέρω. Το εργασίας. Τέλος πάντων, κοινωνικής ασφάλειας και πρόνοιας. Το οικονομικών. Το παιδείς και το υγείας. Έχουν δει, μάλλον δεν ήξερε ποιο να διαβιάνω, να ρωτήσω, να τους ρωτήσω όλους. Ιδέα. Δεν ξέρω, μαλακία, έπρεπε να ρωτήσω ξέρω, και κανένα γενικό γραμματέα, δεν ξέρω τι. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, μετά πάμε στο θέμα. Θέμα καταπληκτικό. Εμπόριο οργάνων και υποχρεωτική αφαίρεσή τους από το σύνολο του ελληνικού λαού από το 2013. Μάγκες. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω, εγώ από το 2013. Βλέπετε υποχρεωτική αφαίρεση οργάνων από το σύνολο του ελληνικού λαού. Εγώ, φιλάρακι, 1η-1η του 2013 θα κυκλοφορώ. Ζωσμένος με εκρηκτικά. Δεν θα μου το πάρετε, ρε, με ένα τον ευρώ. Το σηκώτη. Με πυρούν στο χέρι, πώς θα έλεγε το ανέκδοτο, εγώ πυρόγα δεν γίνομαι. Λοιπόν και λέει τρες πάντων τον νόμο, τάδε, δωρεάκι μεταμόσχευση οργάνων και άλλες. Ισχύει, λέει τρες πάντων, είναι ο γνωστός νόμος που είχε κάνει τότε ο... πώς τον λένε, τον ξέχασε κιόλας πάει αυτός. Τον ξεχάσαμε κιόλας. Λοιπόν, δεν μπορούμε, δηλαδή πραγματικά. Λοιπόν, τρες πάντων και... Πάει, πάμε το επόμενο γιατί έχει κι άλλο. Η αφαίρεση από θανόντα πρόσωπο διενεργείται εφόσον λοιπόν, έχει συνεργές. Ναι, έχει και ένα θέμα με τις ημερομηνίες. Γιατί λέει, κάτσε να το βρω λίγο, έως την 1η-6η του 2013 αρχίζει ο νόμος. Γιατί υποτίθεται ότι έπρεπε να είχαν πει τότε ότι θα υπάρξει μια περίοδος να ενημερωθεί ο κόσμος. 1η-6η του 2013 λέξει είναι, ναι, πάνω, νόμος, ναι, αλλά το άρθρο 65 λέει την 1η-7η του 2013 ναι. Η αφαίρεση από θανόντα πρόσωπο διενεργείται εφόσον έχει συνενέσει στη μεταθάνατο δωρεά το οργάνο του σε σχετικό έγγραφο απευθυνόμενο στον εθνικό οργανισμό. Δηλαδή από 1η-6η ισχύει το ότι θα θεωρήσει εδότης εάν δεν έχεις δηλώσει ότι δεν θέλω. Και από 1η-7η ξεκινάει αυτός ο νόμος όσον αφορά αυτούς που έχουν ήδη δηλώσει ότι θέλουν. Φυσικά ο κύριος Γερμενής. Από την ημερομηνία του άρθρου 9 λέει. Ναι, okay. Την ημερομηνία του άρθρου 9 θα εφαρμόζεται υποχρεωτική δωρεά οργάνων από θανόντα δότη. Που δεν είχε αντιτεθεί στην αφαίρεση οργάνων του μεταθάνατο. Και είναι ερώτηση αυτό. Ναι, δεν ξέρει. Δεν ξέρει αν είναι. Μπερδεύει τα άρθρα. Μπερδεύει τα άρθρα. Είναι δύο ημερομηνίες. Λέει γαμό του. Κάποια από τις δύο θα πέσω μέσα. Και είναι και το κακό ότι δεν μπορείς να δίνεις τις ημερομηνίες. Αυτό άμα δεν μπορείς να δίνεις τις ημερομηνίες. Αν μπορούσε να δίνεις τις ημερομηνίες. Θα τις είχε γαμίσει, το ξέρω. Θα τις είχε γαμίσει. Θα είχε κατέβει με τον Αβραμό το φίλο του αυτό που λέει κάλτσες και θα γίνει σφαγή. Το ξέρω. Είναι δεδομένο. Είναι στάνταρ αυτό. Στάνταρ. Αλλά μετά λέει. Πώς εννοείται η χρονική στιγμή του θανάτου για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου. Περιλαμβάνεται ο κεφαλικός θάνατος σε αφετηρία του θανάτου. Ασθενείς σε κόμμα θα υποβάλλονται σε αφαίρεση οργάνων. Γιατί ανησυχεί για τους ψηφοφόρους. Σου λέει ασθενείς σε κόμμα. θα τους πάρουν όλους τα σηκώτια και τα νεφρά. Εδώ είναι η δήλωση. Εδώ είναι η δήλωση. Ότι είναι μια έμεση δήλωση την οποία κάνει. Εντάξει, δεν ήθελε να το πει ευθέως ο βουλευτής μας ότι δεν είμαι επικά αγράμματος. Είμαι επικά ηλίθιος. Διότι το να είσαι αγράμματος και να μην ξέρεις ποια είναι η διαφορά μεταξύ κόμματος και κεφαλικού θανάτου ή τέλος πάντων δεν χρειάζεται να είσαι και αγράμματος. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν ξέρεις, μπορεί να μην το ξέρει. Ναι, δεν ξέρει. Πες ένα τηλέφωνο ένα φίλο σου γιατρό ή τέλος πάντων πας ένα. Και σου λέει μια κουβέντα. Ρε γιατρέ, υπάρχει διαφορά. Αλλά το να μην ρωτάς και να πηγαίνεις να ρωτάς το Υπουργείο Υγείας αν υπάρχει διαφορά, τότε είναι μια έμεση παραδοχή ότι είσαι επικά ηλίθιος. Αυτό. Γιατί άλλο κόμμα. Άλλο εγκεφαλικό λοιπόν, τέλος πάντων, γιατί τεκμηρεύεται ότι όλοι οι Έλληνες επιθυμούν να είναι εδότες οργάνων εφόσον δεν δηλώσουν τη σχετική αντίθεση εν ζωή. Με αυτό είμαι σίγουρος ότι το έγραψε άλλος.
Βέβαια, γιατί έχει το τεκμέρετε. Είναι μια έτσι. Ναι, έχει μεγάλη λέγα. Πήγαινε να του πει τεκμέρετε. Έχει το τεκμέρετε. Με ένα ρε, θα μου πει. Θα μου πει εμένα τεκμέρετε, ρε. Μήπως τεκμέρετε. Λοιπόν, έχετε αποστείλει σε όλου του πολίτε. Χαζομάρε είναι αυτό, αλλά τέλο πάντων, αν έχει στείλει λέει σε όλου του πολίτε. Αυτό θέλει να του στείλει και τη σχετική αλληλογραφία. Σκοπεύετε να καταργήσετε το νόμο αυτών που μόλι ψηφίσατε. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Ρε φίλε, ψήφισε ένα νόμο σκοπεύεις, θα καταργήσεις. Ναι, τώρα. Περίμενε. Αμαργή σοφά, ε. Το 5 όμως είναι το κορυφαίο. Έχετε αναλογιστεί ότι από εφαρμογής του νόμου θα απάγονται άνθρωποι όλων των ηλικιών στη χώρα ή θα διαγεγνώστονται κλινικά νεκροί μαζικά ασθενείς προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης εμπόρων οργάνων. Ρε μαλακά, βρήκα γιατί βγάλετε λίστα Λαγκάρντ. 2059. Μαζικά ασθενείς. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα απάγονται άνθρωποι όλων. Το έχω ξαναδιαβάσει. Το έχω διαβάσει 100 φορές αυτό, παιδιά. Και δεν μπορώ να μιλήσω. Όλων των ηλικιών στη χώρα. Βεντούζα. Ή θα διαγνώσουν και κάνουν εκεί μαζικά. Μαζικά. Ασθενεί προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευση των πόρων οργάνων. Δεν υπάρχει. Αυτό. Λοιπόν, εγώ. Έχω σχόλιο από το Twitter που λέει σε σχέση με τη δωρεά οργάνων ότι μπορούν να πάνε τα αρχίδια μας αν θέλουν. Λοιπόν. Συγγνώμη. Κορυφαίο, ναι, ναι, ναι. Το είπα. Τα παιδιά τι να κάνω. Συγγνώμη. Λοιπόν, σε ποιες χώρες του κόσμου τεκμέρεται τέλος πάντων ότι όλοι οι άνθρωποι που διαβίνουν στις πλευρές είναι δωρητές οργάνων. Αυτό υπάρχει σε πολλές χώρες του κόσμου. Θα μπορούσε να ρωτήσει πάλι. Ναι, ναι, το 7, επικά, το 7. Όλα τα λεφτά είναι το 7. Και φυσικά το 7 είναι. Ποια είναι η άποψη της Εκκλησίας. Συγκεκριμένα. Ποια είναι η άποψη της Εκκλησίας Ελλάδος επί του θέματος. Πρέπει οι πιστοί να συνενέσουν ή να αντιτεθούν. Αντιτεθούν αυτό, σε αυτό το νόμο. Αυτό θα ήθελα αν υπήρχε, ξέρεις, αντερώτηση, ας πούμε, στον βουλευτή. Ή τέλος πάντων ήταν, είχαν τη στοιχειώδη, ας πούμε, ξέρω. Αν ήταν ξενέρωτη εννοείς. Αν είχαν τη στοιχειώδη ευθυξία. Γιατί κάτι πίνουν, είναι προφανές. Στοιχειώδες χιούμορ οι υπουργοί. Και τα πέντε υπουργεία θα απαντούσαν όσον αφορά το πλαίσιο 7. Ποιον ρωτάς? Αυτό. Τον δικαιοσύνης. Αν η Εκκλησία συμφωνεί, ναι. Τον εργασίας. Τον υπουργό οικονομικών. Συγγνώμη, ρε Στόκε, η Εκκλησία έχει δικό της γραφείο τύπου. Πάρε τηλέφωνο. Αυτό, πάρε τηλέφωνο και πες μας. Να σημειώσω ότι πέσανε άλλες δύο μολότοφ στη Στουρνάρη. Απλά σας το λέω έτσι για ενημέρωση. Πάμε παρακάτω. Έχει κι άλλο ερώτημα. Ποια είναι η επιτροπή της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής επί του θέματος. Πόσοι πολίτες έχουν δηλώσει εγγράφως την αντίθεσή τους μέχρι στιγμή στην υποχρεωτική λήψη οργάνων τους μετά θάνατον. Και ρωτάω εγώ. Πώς μπορεί να τα ξέρει αυτά το Προεδρείο? Εντάξει, αυτά θα ψάξει, θα τα βρει. Εντάξει, είναι. Αλλά μιλάμε, εντάξει, είναι μια επική ερώτηση. Από όπου και να την πιάσει, από ποιους ρωτάει, από τι ρωτάει. Και ειδικά αυτό το 7. Δεν μπορώ. Πραγματικά δεν υπάρχει. Δεν έχουμε σωτηρία καμία, όπως καταλαβαίνετε, σαν οτιδήποτε θα θέλατε να μας θέσετε, κράτος, έθνος ή οτιδήποτε. Και αυτό μπορείτε επίσης να το δείτε και στη συνέχεια. Στη συνέχεια θα δείτε το καταπληκτικό. Ξεπερνάμε τη δωρεά οργάνων. Ξεπερνάμε. Πάμε σε άλλες θεωρίες συνωμοσίας. Πάμε σε καταπληκτική άλλη κατάσταση, η οποία είναι η κατάσταση που αναφέρει ένας βουλευτής, Κωνσταντίνος Κόλλιας με το όνομα. Πιστεύεις μου κάτι, αυτό έχει κάποια, σχέση με την Κόλλια τον Ανέλ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, η οποία έχει κάνει την ίδια ερώτηση. Ακριβώς. Έτσι, έχει κάνει την ίδια ερώτηση. Η Κόλλια τον Ανέλ έχει κάνει την ίδια ερώτηση. Ο Κόλλιας λοιπόν αυτός είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Κορινθίας, έχει καταθέσει την ερώτηση 19 Οκτωβρίου 2011, είναι λίγο στραβιά, λοιπόν, αλλά είναι στραβό και το θέμα. Και λέει, σας διαβιβάζω, και θα τα δούμε και μετά, έχει πλάκα, δημοσιεύματα της έγκυρης εφημερίδας του νομού μου, Φωνή της Κορινθίας, εγγύηση, στα οποία καταγγέλλονται αεροψεκασμοί με επικίνδυνες χημικές ουσίες από αεροσκαφία άγνωσης προέλευσης και για άγνωστους σκοπούς. Θα ήθελα δε να σας επισημάνω ότι ανάλογες αναφορές υπάρχουν σε άλλες πηγές στην Ελλάδα. Έχει γίνει θέμα σε blogs και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Παντού τα ερωτήματα είναι ίδια. Ποια κρατική υπηρεσία οργανώνει και επιβλέπει τους αεροψεκασμούς και για ποιο λόγο? Κάστε κοντρόλ, κάστε. Επιπλέον, όπως θα διαπιστώσετε από το δημοσίευμα που σας διαβιβάζω, το θέμα αυτό έχει αναδειχθεί στο όνομά μου από τη Φωνή της Κορινθίας τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2010 και εκ τότε οι καταγγελίες συνεχίζονται αδιαλείπτως σε εθνικό επίπεδο.
Επειδή πρόκειται για ένα θέμα που ενδυνάμει ενέχει κινδύνους για τη δημόσια υγεία και επειδή δημιουργεί σοβαρότητες ανησυχίες, παρακαλώ πολύ όπως επιληφθείτε προσωπικά το θέμα τους, ενδεχομένως και σε συνεργασία με όποια άλλη αρχή, μπλα μπλα, ούμπλα κτλ. Όχι, θέλω και να δείξω, μετά, να δείξω έχει, τα παιδιά λίγο και την άλλη πάμε σχέδια. Λίγο, πάμε λίγο και, τη φωνή τη Κορινθίας. Και για τα ελληνικά φωτοαντίγραφα. Ναι, ναι. Και έχει συνημμένο αυτό. Αυτό είναι η μία πλευρά του σαλονιού. Με ψεκασμού στον ελληνικό, μας δηλητηριάζουν τον. Άμα δείτε την άλλη πλευρά του σαλονιού που έρχεται, είναι με αεροψεκασμού στον ελληνικό ουρανό μολύνει το αίμα των ανθρώπων. Μας δηλητηριάζουν τον αέρα που αναπνέουμε. Motherfucker! Δηλαδή πραγματικά και το εξώφυλλο έχει. Προσέχτε. Είναι πρωτοσέλιδο. Οι μάγκες έχουν πάθει κλακάζ. Το επόμενο αρχείο είναι το πρωτοσέλιδο. Από κάτω έχει αγγλικά μια κυρία. Άντε, καλή δουλειά να έχει. Αρχίζει και η σεζόν. Δηλητηριάζουν τον αέρα που αναπνέουμε, ναι, με αεροψεκασμούς από αεροπλάνα γνώστου ταυτότητας και προέλευση που σκορπίζουν αλουμίνιο, βάριο και ραδιενέργεια. Μάιντε, εγώ πρόσφατα έμαθα μέσω ίντερνετ. Εγώ έχω διαβάσει κάποιο όρο. Υπάρχει συσκευή και μπάστερ. Και μπάστερ. Ότι τι βάζει τα αυτιά σου. Όχι, όχι, βάζω κάτι σωλήνε πάνω σε ένα, μέσα σε μια γλάστρα, δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Και είχε δει το. Πούντα ήταν η γλάστρα. Βίντεο άλλο με κάτι σωλήνε χάρκινε. Και έδειχνα πάνω, παιδιά, κοιτάξτε. Πριν είχε σύννεφα, ένα τέταρτο μετά. Τώρα δεν έχει. Φύγανε τα σύννεφα. Έλα, ρε. Αυτό και εκτό μπάστερ. Ναι, αλλά εφιστώ την προσοχή των ακροατών μα. Μην το κάνετε σπίτι. Όχι. Don't try this at home. Μην το κάνετε σπίτι. Μην κάνετε κανένα πλάκα και στήσετε κανένα τέτοιο στη Λάρισα. Αυτό. Και πει στον άνω ότι έδιωξα τα σύννεφα, θα τρως ξύλο μέχρι να φτάσει Αθήνα. Κανονικά όμω. Κανονικά. Και αν θα φτάσει Αθήνα. Παρ' όλα αυτά, εγώ έχω να σημειώσω το εξή που με βρίζατε προηγουμένω. Κάποιοι έχουν γυρίσει και έχουν πει, και υπάρχουν και κάποιε επίσημε αποδοχέ, οι οποίε πρέπει να ψάξω να βρω, σε σχέση με το ψεκασμό τη ατμόσφαιρα. Σωματιδίων αλουμινίου για την ενίσχυση του σήματος. Υπάρχει μια επίσημη αναφορά σε αυτό το πράγμα και μια επίσημη εξήγηση. Θα το κρατήσω. Διαφωνώ, πάμε παρακάτω. Μην με βρίξετε. Πάμε παρακάτω, θα σε βρίσω. Λοιπόν, αυτά όμως τα. Πώς τα λένε. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Τα τέλος πάντων απολύτως αναπόδεικτα και τέλος πάντων αγαπημένα. Εφημερίδων όπως έχετε... η Ελεύθερη Ώρα. Κάτσε, Αγγλία, κάτσε γιατί κοίτα τι έρχεται. Ναι, αυτό λέμε. Πάμε παρακάτω. Πω, τι θα πάθει η τριμερής κυβέρνηση! Πω, προσέχτε, καρφωθείτε στις οθόνες, σηκωθείτε από καναπέδες, καρέκλες, πολυθρόνες! Ο Φώτης μίλησε! Ρεβολουθεί! Το 2007! Και μίλησε για αεροψεκασμούς! Ο Φώτης, ο Κουβέλης, ρε! Αυτός, ρε! Αυτός που σας κεβερνάει, περίπου, εκεί, αυτό! Έκανε ερώτηση κουβελική προς τους υπουργούς μεταφορών, επικοινωνιών, ΠΕΧΟΔΕ, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Δικό σου. Πρέπει να σου πω. Κάτσε, δεν κατεβαίνει το άτιμο. Τι να κατέβει, το Κουβέλη είναι, πού να κατέβει. Ότι ο Κουβέλης πρόλαβε τον Ανατολάκη, ο οποίος έκανε την ίδια ερώτηση το 11. Κάτσε, ο Ανατολάκης έχει κάνει κάτι κορυφαίο να πούμε. Έχει κάνει την ίδια ερώτηση ο Ανατολάκης. Ο Ανατολάκης ο καημένος, πρέπει να πούμε ότι έχει φάει όλη τη ριτσινιά, ότι είναι αυτός που έκανε την ερώτηση για τα λιθιογόνα αέρια. Ο Ανατολάκης είχε πρόβλημα με τον εαυτό του, μάλλον. Ξεκίνησε ο από εκεί. Ο Ανατολάκης λοιπόν είχε κάνει την ερώτηση με αφορμή άρθρα από το. Δεν θυμάμαι αν το γράφει. Από ποιο? Γιατί... Από το Ιούλιο Βέρνη. Ναι, Ελεύθερη Ώρα το γράφει. Αχα, ότι ναι. Χαρακτηριστικά αναφέρεται σε δημοσίευμα τη Ελεύθερη Ώρα ότι ο αεροσκάφη τη εταιρεία Transit Air. Ξέρει και ποια αεροσκάφη. Ξέρει, ναι, ναι, ναι. Ωραίος, η Ελεύθερη Ώρα βασικά. Είναι καλός. Η έγκυρη Ελεύθερη Ώρα. Η Ελεύθερη Ώρα είναι εκείνη που είχε. Ο Παΐσιος του τα έδωσε αυτά. Με τον Παΐσιο είχαν μια σύνδεση, δεν ξέρω, παίζει. Εντάξει. Γιατί είχαν online σύνδεση. Λοιπόν, εδώ πρέπει να τονίσω ότι ο καημένος Ανατολάκης έφαγε όλη τη ρετσινιά ότι έβγαλε για τα λιθιονογόνα αέρια, αλλά ακολούθησε. Δεν την έφαγε και δικαιολόγητα. Μέχρι και ο Κουβέλης, ο Βορύδης. Μέχρι και το κουκουέ. Εκεί είναι που πιστεύω την αλήθεια. Εκεί είναι που εγώ πιστεύω την αλήθεια. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Γιατί περνάνε από παντού. Αλλά εδώ έρχεται ο Φώτης. Ναι, δώσε Φώτη στο λαό. Φώτης, ναι. Φώτης, Φώτης. Δώσε Φώτη στο λαό 5 Φεβρουαρίου 2007. Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά. Είναι και πρωτοπόρος. Δηλαδή. Αυτός ο άνθρωπος είναι hipster της πολιτικής. Εντάξει, πρωτίστως. Δευτερευόντως,
Να ξέρετε ότι αύριο οι hipsters θα σας κυβερνάνε ζώα, αρκουδέιδες. Γιατί αυτός ο hipster το 2007 μίλησε για τους αεροψεκασμούς. Τώρα που τους αρκουδέιδες, με συγχωρείς για μια παρένθεση, το ακούσατε ότι λέει, κυκλοφόρησε μια φήμη, λέει ότι θα φάει η Νέα Δημοκρατία το Λεβέντη. Ναι, γιατί να μην τον πάρει. Νομίζω είναι ράδιο ρεβίλα. Να τον πάρει, να τον πάρει. Αν δεν είναι τρολιά, ξεπερνάει τη φαντασία. Όχι, όχι, δεν ξεπερνάει τη φαντασία. Συγγνώμη, θα διαφωνήσω. Να τον πάρει, μπας και αποκαταστήσει την αξιοπιστία της. Γιατί σε σχέση με αυτά που βλέπουμε από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τώρα, ένας Λεβέντης θα έκανε τη διαφορά. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε έναν από τους κυβερνώντες αυτή τη στιγμή, το 2007, να καταθέτει ερώτηση. Ουσιαστικά για τα λιθιογόνα αέρια. Ακριβώς. Λέγοντας ότι οι πολίτες διαμαρτύρονται ότι παρατηρείται το φαινόμενο αεροσκάφη πολεμικής, πολιτικής ή πολεμικής αεροπορίας συχνά να πραγματοποιούν αεροψεκασμούς πάνω από την Αθήνα αλλά και πάνω από άλλες πόλεις. Από άλλες πόλεις, χωρίς να είναι γνωστό γιατί προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες. Που είναι το περιεχόμενο των υλικών με τα οποία ψεκάζουν και ποιο σκοπό εξυπηρετούν οι αεροψεκασμοί αυτοί. Η μία ηλικιότητα είναι αυτή. Η δεύτερη ηλικιότητα είναι ότι ο συνασπισμός το έχει ακόμα, αν δεν κάνω λάθος. Το έχει ακόμα online, ναι, στο site το του. Στο site. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Επανάσταση. Εάν οποιοδήποτε θέλει να ελέγξει αν αυτά που λέμε είναι online, μπορεί να πάρει μία φράση. Ας πούμε, πολίτες διαμαρτύρονται ότι παρατηρείται το φαινόμενο αεροσκάφη. Να τα βάλει σε εισαγωγικά στο Google και να δει ότι θα του βγάλει κάποια site που το αναφέρουν σαφώς ότι υπάρχει ακόμα. Ναι, ναι. Εγώ να όχι μόνο αυτό, για τα υπόλοιπα που είπαμε. Να ενημερώσω το chat ότι με το ρυθμό που πάμε σε 3 χρόνια θα μας κυβερνάει ο Ανατολάκης. Μην κάνετε ηλίθιες ερωτήσεις, ακούστε τις ηλίθιες απαντήσεις. Λοιπόν, αυτός ήταν ο αγαπητός κύριος Φώτης και μετά τον κύριο Φώτη θα πάμε στον μοναδικό, καταπληκτικό, υπέρτατο τιτανοτεράστιο Αθανάσιο Κάπα Πλεύρη. Εντάξει, ο οποίος μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ σε αυτή την εκπομπή. Συγγνώμη, να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα. Μάλιστα. Σε πάρα πολλές ερωτήσεις, ειδικά παλιότερα, ο Πλεύρης ήταν παρέα με τον Γεωργιάδη. Πήγαινε όλες οι ερωτήσεις. Εκεί, όλα όσα θα δούμε τώρα είναι αυτά. Οι καλύτερες ερωτήσεις τουλάχιστον που έχω βρει, ναι, είναι Πλεύρης Αδωνιάδης μαζί. Είναι πώς ήταν παλιά το... Αδωνιάδης. Ναι, τη Αδωνιάδο. Είναι η Ομίλου Οδύσσια. Είναι Πλεύρη μαζί. Λοιπόν, είναι πώ λέγαμε παλιά τώρα Τσακνή Μαχαιρέτσα και νόμιζα ότι θα μπερδευτεί. Λέω θα είναι το ίδιο άτομο. Εδώ θα αρχίσουν να κάνουν τελευταίες. Κάπω έτσι ήταν εκείνη την περίοδο αυτή. Θα αρχίσουν να κάνουν τελευταίες ερωτήσεις για να μα ψαρώνουν ότι είναι η τελευταία ερώτηση. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και λέει ο τύπο ο ασύλληπτο. Γατάκια χρυσαυγίτες που είχε πει ο γέρος. Το είχε πει ο γέρος. Σεπτέμβρη του 11, γατάκια. Αθανάσιος Πλεύρης. Τέκνα Λοδαπών στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αθηναίων. Ναι. Και λέει ότι ως γνωστόν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο το τεράστιο πρόβλημα